Ο πρόεδρος του ψευδοκράτους της Βορείας Κύπρου, Ερσίν Τατάρ, προέτρεψε το Σάββατο τον Νίκο Αναστασιάδη να μην επιδιώκει όνειρα που δεν θα γίνουν πραγματικότητα και να ανταποκριθεί θετικά στις εκκλήσεις για διάλογο, σε απάντησή του σε δηλώσεις του Κύπρου Προέδρου σχετικά με τη λύση των δύο κρατών στο νησί. Ο Τατάρ, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης αλλάζει την πολιτική του ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται από την Εκκλησία, ότι διαβάλλει την Τουρκία λέγοντας ψευδό στον ΟΗΕ ότι έχει κάνει προσπάθειες να προσαρτήσει την Κύπρο και αποκρύπτοντας συνεχώς τα πραγματικά γεγονότα. Ο Τουρκοκύπριος πρόεδρος προχώρησε σε περαιτέρω προσβολές, βάζοντας στο στόχαστρο γενικότερα τους Ελληνοκύπριους αλλά και την Ελλάδα, λέγοντας πως η Ελλάδα ανέκαθεν είχε στόχο την προσάρτηση του νησιού και θα το έκανε αυτό εξαϊλώνοντας τους Τουρκοκυπρίους. Εάν η Τουρκία δεν είχε πραγματοποιήσει την ειρηνευτική επιχείρησή της, ο τουρκοκυπριακός λαός θα είχε υποστεί γενοκτονία. Εν τω μεταξύ, πρέπει να υπενθυμίσουμε τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κώστα Σιμίτη, μετά τη μονόπλευρη και άδικη ένταξη της Νοτίας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σιμίτης είπε: «Η Ένωση έλαβε χώρα με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ», είπε ο Τατάρ. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr.